20 χρόνια καρκινοβατή η μελέτη της παλιάς πόλης του Ηρακλείου που δεν μπορεί πλέον να εφαρμοστεί αν δεν επικαιροποιηθεί. Με την παραδοχή αυτή ανοίγει με πρωτοβουλία της Σύμπραξης Δημοτών Ηρακλείου ο διάλογος για την αξιοποίηση νεότερων μνημείων του Ηρακλείου, παραδομένα σήμερα στη φθορά του χρόνου. Η εισόδος έχει γίνει ένα φάντασμα για την πόλη. Είναι χρόνια που διεκδικούμε να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Τώρα πλέον διεκδικούμε και να επικαιροποιηθεί και περιλαμβάνει και μέτρα πολιτικής προστασίας όντως. Παρότι αποτελούν τεράστιο κεφάλαιο της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ηρακλείου, παραμένουν ο νούμερο ένα κίνδυνος σε περίπτωση σεισμικών φαινομένων, όπως τα 6,1 ρίχτερ που ταρακούνησαν ολόκληρη την Κρήτη. Πρόκειται για μια βασική και άκρως επίκαιρη παράμετρο που αναδείχθηκε στο πλαίσιο του διαλόγου, στον οποίο μετέχουν εκπρόσωποι από την Εφορία Αρχαιοτήτων, το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων και τα Επιμελητήρια, καθώς η διάσωση των παραδοσιακών και διατηρηταίων κτηρίων αποτελεί κεντρικό ζήτημα στις μελλοντικές αναπλάσεις για την πόλη του Ηρακλείου, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της Σύμπραξης Δημοτών. Για να δούμε ποια κτίρια είναι αυτά τα οποία σώζονται σήμερα στην πόλη, να τα ιεραρχήσουμε, να τα διεκδικήσουμε από το κράτος, το οποίο μπορεί να είναι στο υπερταμείο, στη χτηματική εταιρεία δημοσίου και εκεί είναι ξεχασμένα. Με βάση μια επικαιροποιημένη μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει πλέον τα κτίρια αυτά, θα μπορούσαν να διασωθούν ιδιαίτερα σημαντικά νεότερα μνημεία, να ληφθεί μέρημνα για τα ετοιμόρροπα κτίσματα και να δρομολογηθούν αναγκαίες παρεμβάσεις για την πολιτική προστασία στις συγκεκριμένες περιοχές εντός των τυχών που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινη ζώνη από τα σώματα ασφαλείας στην περίπτωση φυσικών καταστροφών. Ενώ τα κατακρίναμε διατηρηταία, δεν υπήρξε πρόβλεψη οικονομική καταρχήν, κίνητρα οικονομικά για τους ιδιοκτήτες που κατά την άποψή μας θα πρέπει να υπάρχουν, χωρίς αποκατάσταση. Δεν υπάρχει. Θα κινδυνεύουμε όντως, γιατί έχουν γίνει και από την πολεοδομία πάρα πολλά πρωτόκολλα ετοιμορροπίας. Όμως θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί στο όνομα αυτής της ετοιμορροπίας καταστρέφονται μνημεία. Στα εξαιρετικά σημαντικά μνημεία που παραμένουν παραδομένα στην τύχη τους, συγκαταλέγονται οι ναοί του Αγίου Γεωργίου του Βενετικού, η Αγία Αναστασία, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής και κτίρια όπως η οικία Χρονάκη, η φάμπρικα Ανογιαννάκη, η Αλευρόμηλη Καστρινάκη, το ξενοδοχείο Μήνος και το Τρανταλίδιο στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Κάποια άλλα είναι ρυπωμένα, κάποια είναι σε ιδιωτικά χέρια και κινδυνεύουν να καταστραφούν. Βέβαια, το μεγάλο μνημείο του Ηρακλείου παραμένει πάντοτε η ενετική της οχύρωση και πρέπει να εστιάσουμε και εκεί τις προσπάθειές. Ελπίζουμε από σήμερα να ξεκινήσει μια ευαισθητοποίηση τόσο του Δήμου, των φορέων αλλά και όλων των πολιτών για μνημεία και ιστορικά κτίρια της πόλης, τα οποία παραμένουν κλειστά, τα παραμένουν ετοιμόρροπα, παραμένουν στη φθορά του χρόνου. Κίνητρα ακόμη και για τους ιδιώτες που κατέχουν ανάλογα ιστορική σημασία κτίρια να τα ανακαινήσουν και να τα αποδώσουν σε χρήση, προτείνουν οι φορείς που πλαισιώνουν την πρωτοβουλία.